φάνηκαν οι ερωτήσεις των παιδιών? Καλά, οι ερωτήσεις των παιδιών ήταν καταπληκτικές. Του ύψους ενός πολύ έμπειρου δημοσιογράφου. Ήταν καταπληκτικές, ήταν υπέροχα τα πλάσματα. Είναι πολύ όμορφο όλο αυτό που συμβαίνει εδώ. Θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο μπράβο και ένα πολλά συγχαρητήρια στον δάσκαλο που είχε αυτή την έμπνευση να βάλει τα παιδιά σε πιο δημιουργικούς τρόπους ζωής και να τα κινητοποιεί για να κάνουν ωραία πράγματα. Αυτό νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή βάση. Παροτρύνετε τα παιδιά να συνεχίσουν και αργότερα? Παροτρύνω τα παιδιά να συνεχίσει ο καθένας αυτό που πραγματικά θέλει στη ζωή του. Το σημαντικό είναι να δίνεις ερεθίσματα στα παιδιά. Τώρα το τι θα αποφασίσει ο καθένας για τη δική του τη ζωή, θα του δείξει ο δρόμος του, θα του δείξει η ζωή του, η ψυχή του, η ύπαρξή του. Παροτρύνω σίγουρα όμως τα παιδιά να πειραματίζονται με όσο περισσότερα πράγματα γίνονται, να έρχονται σε επαφή είτε με αθλητικές δραστηριότητες, με μουσική, με τη δημοσιογραφία, το web radio, οτιδήποτε είναι πιο δημιουργικό και καλλιτεχνικό και του δίνει του παιδιού μία δύναμη για να μπορέσει μετά να δει το ίδιο το παιδί τι θα κάνει στη ζωή του. Όσο περισσότερα πράγματα μαθαίνει ένα παιδί, τόσο ανοιχτό ορίζοντα έχει.